Το ποσό των 4.668 ευρώ μπορούν να λάβουν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ως επιδότηση από το ΙΚΙ με τη μορφή υποτροφίας 2.700 φοιτητές που ανήκουν σε ειδικέ κοινωνικές ομάδες. Στόχος είναι η ενίσχυσή τους και η υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών-φοιτητριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμματοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οφελούμενοι είναι οι φοιτητέ και οι φοιτήτρε προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη Ελλάδα με εξαίρεση του φοιτητέ φοιτήτρε που φοιτούν σε στρατιωτικέ και αστυνομικέ σχολέ, καθώ και στι σχολέ τη Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τη Πυροσβεστική. Στου δικαιούχου και τι προποθέσει καταβολή εθνική σύνταξη περιγράφει η εγκύκλου που εξεδόθη από το Υπουργείο Εργασία. Βασική προπόθεση πέραν της θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος όπως προβλέπεται για κάθε φορέα ασφάλισης, αποτελεί μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όρο ηλικία καταβολή τη σύνταξη. Στι 1249 ανέρχονται οι μόνιμε θέσει εργασία στο δημόσιο που τα έχουν ανακοινωθεί, είτε πρόκειται να τρέξουν το επόμενο διάστημα μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Πρώτα απ' όλα, όπω ανακοινώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή λόγω των προβλημάτων Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ πήρε παράταση ω την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου. Νέε ναι, αλλαγέ στο τέλο ταξινόμηση των καινούριων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων απαιτεί η Τρόικα από το Οικονομικό Επιτελείο. Καθώ το νέο σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται από τα μέσα του 2016, έχει μειώσει εν μέρη το φαινόμενο τη φοροδιαφυγή, αλλά τα έσοδα έχουν μειωθεί σημαντικά. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίε, τα έσοδα από το τέλο ταξινόμηση καταγράφουν μεγάλη πτώση που σε κάποιε κατηγορίε ξεπερνά το 50% σε σχέση με πέρυσι, όπου υπήρχε το τέλο ταξινόμηση. Ήταν μειωμένο λόγω του μέτρου τη απόσυρση, ενώ από την άλλη μεριά χιλιάδε αυτοκίνητα εμφανίζονται στο τελωνί με αξίε λιανική προφόρων έω 13.999 ευρώ, ώστε να εκτολονιστούν με πολύ χαμηλό συντελεστή 4%.